Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα. Η λατρεία λοιπόν, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ο βασιλιάς με τους υπηκόους του, με το φίλο του σήμερα τον Αλέκο. Ο Αλέκος μπαίνει αλλαγή σήμερα στη θέση καλησπέρα, του Σταύρου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπομπής, τη Σοφία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα να πούμε. Άγγελος, Αγγελική, Σταμάτης. Σταματίνα, Ματίνα αλλιώς. Γιατί... Μιχάλιδες. Μιχάλιδες, ναι, Μιχαέλ, Γαβρίλ επίσης. Γιορτάζουν αρκετοί σήμερα, είναι μεγάλη γιορτή. Να εστιάσω λοιπόν εγώ σε δύο φίλους μου κεντρικούς Μιχάλιδες. Το Μιχάλη γνωστότερο Σκοτόπουλο στην πόλη, το Χάλαρο, να είναι καλά, αμέτρητα μετρητά να έχει, να προσέχει την υγεία του, να μην χάσει άλλα κιλά, καλά είναι ως εκεί, και ας χάσει μερικά χρήματα. Δεν πειράζει. Ζωή υπάρχει για όλους. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο Μιχάλη από τη Βέρεια, τον τεράστιο αυτόν έμπορο αυτοκινήτων, σύγχρονος, ευέλικτος, με τέλεια γνώση για τα αυτοκίνητα. Διαφημίζω Μιχάλη γιατί είναι αδελφός μου κανονικός, στη Βέρεια. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, έτσι, όποιος θέλει αυτοκίνητο μπορεί να πάει εκεί και να πάρει σε δευτερόλεπτα, θα κλείσετε συμφωνία, γιατί σίγουρα είναι επικοινωνιακός και θα βρείτε τον κοινό παρονομαστή στις προσδοκίες που θέλετε. Κλείνουμε και αυτά τα κομμάτια, έτσι, τα χρόνια μας πολλά, και φυσικά, έτσι, στην Αντζέλα. Την Άντζελα, φίλε Αλέκο, φίλη σου. Έτσι, δηλαδή πει τα χρόνια πολλά τα χρόνια πολλά και από μένα. Ναι, χρόνια πολλά στην Άντζελα. Έτσι. Και σε όλους όσους γιορτάζουν, όχι μόνο στην Άντζελα. Είπαμε, λοιπόν, σε όλους τους γνωστούς, αμέτρητη είναι. Αμέτρητη. Αμέτρητα μετρητά, έτσι, υγεία και πολύ χαρτί που να μην είναι υγείας. Και θα πούμε και το απόφθεγμά μας. Δεν πρέπει να δίνουμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά ζωή στα χρόνια μας. Πού να καταλάβεις εγώ τι είπα εγώ, Αλέκο. Άστο, το ξεπερνάω. Το έπιασε. Ναι, αυτό με τις δεύτερες, αυτό το πιάνεις είναι καλό. Η ταχύτητά σου δεν μπαίνει κατευθείαν. Πας, θέλεις αύγα να βάλεις, μπρος, δεν είναι στα σύγχρονα τα αυτοκίνητα. Οδηγώ ντίζελ. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα στοιχηματικά μας, παιδιά. Κυρίες και κύριοι. Είχαμε καμιά επιτυχία χθες. Άκου, θα σου πω τι έγινε τώρα χθες. Να ακούσουμε για χθες και μετά να δούμε. Τα δύο τρίτα των Ελλήνων που ασχολήθηκαν με το στοίχημα βρίζουν τη Λιόν. Οι Λιονέ χθες τι κατάφεραν και κάνανε. Δώσανε σε όλους την προσδοκία στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιζε η Λιόν με τη Χόφενχάιμ. Κέρδιζε 2-0 από το ημίχρονο. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στο 60 και με 10 παίκτες η Χόφενχάιμ. Έτσι, και εκεί που λέμε ότι το διπλό είναι σίγουρο και κυκλωμένο, γίνεται 2-1. Και στο 93, έτσι, αυτή η ομάδα η γερμανική βρίσκει τη δύναμη και ισοφαρίζει. Και τι κάνει, παίρνει μαζί τους όλους τους παίκτες του στοιχήματος που την είχαν στηρίξει, είτε με τον Άσο είτε με το 2-3 γκολ. Γνωστός μου φίλος έφαγε μεγάλη κεφαλιά από το 2-3 γκολ. Στο 93 έψαχνε μάτια να κάνει cash out. Δεν τα έβγαζε, έπαιξε στην εταιρεία, όχι στην Goldbet. Όλο βλέπεις τι λάθη κάνεις. Να το και Σοφή. Ο άνθρωπος δεν διάλεξε. Τα λάθη πληρώνονται. Και πλήρωσε το λάθος του. Πληρώνονται. Οι επιλογές πληρώνονται. Αν θες να είσαι σίγουρος, Goldbet. Ενώ στην Goldbet θα μπορούσε να έπαιρνε, θα έκανε το cash out και τελείωνε. Και μερικό cash out και ολικό. Να μιλήσουμε λίγο εντάχει για τα χθεσινά τα μάτς, το τι είπαμε και το τι έγινε, οι προβλέψεις μας, αν δικαιώθηκαν ή όχι. Αρχικά ξεκινήσαμε με την Τζεσεκά, η οποία έπαιζε με τη Ρώμα. Δώσαμε το διπλό της Ρώμα, το οποίο επαληθεύτηκε εύκολα, σε ένα μάτσο το οποίο σκόραρε και ο δικός μας, ο Μανολάς, ο παίκτης ο οποίος σε μένα με έχει ξεφτυλίσει ποδοσφαιρικά. Πίστευα δεν θα κάνει ποτέ καριέρα. Όταν ξεκινούσε εκεί από την ΑΕΚ, από το Θρασίβουλο, από τον Ολυμπιακό, έλεγα είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Και ο άνθρωπος κάνει εκπληκτική καριέρα. Μας έχει ξεφτυλίσει όλους όσους τον κυνηγούσαμε. Συμφωνείς, κύριε Βέλεκο, σε αυτό? Συμφωνώ. Και εγώ τον θαυμάζω. Πληρώνεται η ταχύτητά του, αυτές οι αεκαρίες επεμβάσεις του. Έτσι, δείχνει ότι ο άνθρωπος δικαιούται τη θέση του στη Ρώμα. Στην οποία και πλέον... έχει φανατικούς οπαδούς και υποστηρικτές στη Ρώμη, γιατί όπως ξέρεις για λόγους, ειδικούς λόγους πηγαίνω συχνά στη Ρώμη. Ναι. Έχουν να λένε για τον Μανολά. Είναι πολύ ευχαριστημένοι όλοι εκεί. Η Ρώμα λοιπόν έκανε το διπλό που ήθελε και έχει περάσει πλέον στον άλλον στα νοκάουτ. Έχει περάσει ήδη. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από τη Ρώμα και πηγαίνουμε στη Βαλένθια. Στο Μεστάγια η Βαλένθια, η κακή φετινή Βαλένθια, είπαμε ένα μάτσο το οποίο ήταν ενώ μπέτ για μας, υποδέχτηκε τη Young Boys, την κέρδισε με 3-1, άσχετα που ισοφαρίστηκε, αμέσως έγινε το 2-1, πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, τριπλασίασε τα τέρματά της και έβγαλε και δύο γκολ ο Σαντιμίνα, ένας καλός ποδοσφαιριστής που θεωρώ ότι θα κάνει μια αξιόλογη καριέρα στα ισπανικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Juventus και Manchester United, στο μάτς της ημέρας που λέγαμε ότι είναι το αθλητικό, το κεντρικό ψητό. Δεν παίξανε, δεν δώσανε πολύ καλό θέαμα. Μια Γιουβέντος η οποία είχε δύο δοκάρια, πίεζε από το πρώτο ημίχρονο, δεν έκανε γκολ. Η Manchester United ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Είχε κάνει και δηλώσεις πριν από το παιχνίδι ο Μωρίνιο, ο οποίος έλεγε δεν μας ενδιαφέρει το παιχνίδι. Σαν να κοίμησε, να προσπαθούσε να κοιμήσει τους παίκτες τους Γιουβεντίνους. Και όμως
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ενώ η Γιουβέντους προηγήθηκε, βρήκε η Manchester United τα ψυχικά αποθέματα, βρήκε το στημένο από το Μάτα στο 86 και το αυτογκόλ στο 90 για να κάνει αυτό που κάνει το ποδόσφαιρο πάντα. Είναι η λογική του απρόβλεπτου. Εκεί που σταματάει η λογική, ξεκινάει λοιπόν το ποδόσφαιρο. Και όσοι παίξαμε Γιουβέντους, γιατί και εγώ είμαι ένας από αυτούς, πήγαμε στο Γάμα Δέλτα Έψιλον. Εσύ, Αλέκο, την τίμησες τη Γιουβέντους? Όχι, δεν έπαιξα, αλλά είδα, το είδα ολόκληρο το μάτς, γιατί ήμουν στο εξωτερικό και είχε τηλεόραση αυτό το μάτς και όχι την ΑΕΚ. Ήταν ακριβώς αυτό που περιέγραψες. Φαινόταν ένα μάτς που δύσκολα ή εύκολα η Γιουβέντους με 1-0 ή 2-0 θα το κέρδιζε. Δεν υπήρχε Μάντσεστερ μέχρι το 80, και αν και έβγαινε μερικές φορές έτσι με αξιώσεις, αλλά στο τέλος αυτό είναι το ποδόσφαιρο, βρήκε τα δύο γκολ και έφυγαν. Και να φυσικά πρέπει να με σταθούμε. Με προβλήματα έφυγαν, γιατί ο Μουρίνιο έκανε. Πρέπει να σταθούμε και αυτό το να πω στο Μουρίνιο. Έτσι, ο οποίος ήθελε να κλέψει την παράσταση. Μας έχει μπερδέψει όλους αυτός ο number one κάποτε. Έτσι. Έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Εγώ είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν ξέρω αν το συμπαθώ ή αν μου τη δίνει μέσα στα νεύρα. Δηλαδή, εκεί που φέρεται... Όχι αδιάφορος όμως. Δηλαδή, απλώς το ψάχνεις. Μπήκε τώρα μέσα. Έκανε μανούρα με τον Μπενατία. Έδειχνε τα αυτιά του ότι δεν το ζαλίζουν οι αποδοκιμασίες. Ναι, δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων. Κλείνουμε και το κομμάτι με τον Μουρίνιο και τη Manchester United. Την ΑΕΚ δεν είδα καθόλου. Θα πάμε και εκεί. Αναφερθήκαμε στο Λιόν Χόφενχάιμ. Ντροπή και έσχος για τους Λιονέ που δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το 2-0. Μια τόσο καλή ομάδα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. City έπαιξε με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τους έδωσαν ένα αλφαβητάρι όπως λέγαμε και όλα, θα χαθεί το μέτρημα. Τελικά νομίζω ότι τελείωσε στο 6-0. 6-0 τελείωσε. Εκεί έγινε ένα πέναλτι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Το δεύτερο το γκολ που βάζει η City ανατρέπεται ούτε από τον άνεμα, από κανέναν δεν πέφτει ο Στέρλινγκ. Και αυτοί εκεί είναι και τέσσερα μάτια. Ο βοηθός περιοχής, ο επόπτης και ο διαιτητής, έξι μάτια. Τι βλέπουν αυτοί δηλαδή? Γι' αυτό είναι επιβεβλημένη η ανάγκη και η χρησιμοποίηση του VAR στο Champions League. Δηλαδή αυτό το πέναλτι και ντροπή για τον Στέρλινγκ. Έτσι, ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από την Λίβερπουλ, την καψούρα μας στην Αγγλία, και έκανε τόσο μεγάλη μεταγραφή πριν από 4 χρόνια. Παίζει εθνική ομάδα, είναι παικτούρα, είναι φωτοβολίδα, βάζει γκολ, έχει επαφές, έχει ωραία χτυπήματα. Όμως γελιοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Χτυπάει το πόδι του κάτω και φεύγει. Το fair play του ποδοσφαιριστή έπρεπε ο ίδιος. Ο ίδιος, βέβαια, όχι, δεν είναι τίποτα, παίζουμε. Άλλωστε το μάτσο ήταν στο 1-0, νομίζω. 1-0 ήταν στο 11, ήταν θέμα χρόνου να γίνει το 2-0. Τέλος πάντων, και μετά φυσικά. Άρχισε να φυσάει ο Βαρδάρης, δέχτηκε 6 γκολ καημένη η Σαχτάρ και γυρνάει πίσω. Μπάγερν ΑΕΚ, σας είπαμε ένα μάτς το οποίο 68-32 η κατοχή της μπάλας. Μια ΑΕΚ η οποία τουλάχιστον έχει μια σταθερότητα ως προς τους βαθμούς. Πόσους έχει, Αλέκο? 0. 0 σταθερά. Αλλά δεν τρώει πολλά γκολ. Κρατάει στο 2-0. 0, φίλε. 0, για να μην μπερδεύεσαι. Να ξέρεις στα μαθηματικά που κάναμε, 0 δια 0 αόριστο, α δια 0 αδύνατο. Ναι, πάρε ένα βαθμό ΑΕΚ. Κάτι κάνει για αυτό το δύσμευο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το λέω και βγάζω μια πηγαία αγανάκτηση, γιατί θεωρούσα και θεωρώ σταθερά ότι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται η ΑΕΚ τώρα έπρεπε να ήταν ο ΠΑΟΚ. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Μπενφίκα Άγιαξ, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο μάτς που έγινε χθες, γιατί εγώ έβλεπα, τα έβλεπα όλα από λίγο και στο τέλος κάθισα και τα είδα αρκετά 90 λεπτά. Όχι όλα, το Μπενφίκα Άγιαξ το είδα. Πολύ ωραίο μάτς, εκατέβαθαν επιθέσεις, πάνω κάτω η μπάλα. Η Μπενφίκα προηγήθηκε 1-0. Ισοφαρίστηκε από αυτόν τον Άγιαξ, ο οποίος έχει εκπληκτική ταχύτητα στις ενέργειές τους. Παίζουν ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ ωραίο, ολοκληρωτικό. Κάνανε ευκαιρίες, κάνανε φάσεις. Και όμως και αυτό το μάτς, το 93, χάνεται μια μοναδική ευκαιρία από την Μπενφίκα να κλέψει το μάτς. Έτσι και το 1-1 να γίνει. Κοιτάξτε τι είναι στοιχηματικά. Στο 93, όσοι δεν το έχετε δει, μπέστε να το δείτε. Χάνεται μια. Δεν ξέρω την έστη φάση. Μέσα από τη μικρή περιοχή, η μπάλα είναι στρωμένη στο καλό του το πόδι το αριστερό. Αρκεί και μόνο να τη σηκώσει και να τη στείλει στα δίχτυα. Δεν υπάρχει κανένα αντίπαλο. Πιο δύσκολο να το χάσει παρά να. Ακόμα ακριβώ. Οι πιθανότητε είναι περισσότερε να μπει παρά να αποκοστεί. Και κάνει ένα γλυκό πλασέ στη γωνία και το βγάζει με τα πόδια ο Νιγηριανό θεματοφύλακα του Άγιαξ, ο οποίο μου διαφεύγει το όνομά του. Έτσι. Και κοιτάξτε τι γίνεται στοιχηματικά. Μόλις μπει αυτό το γκολ, θα βγουν τα over. Έτσι. Ναι. Θα βγει ο Άσος στην Μπενφίκα. Και πού καταλήγουμε στο συμπέρασμα για να γινόμαστε πάλι κουραστικοί, αλλά θα σταμάθουμε τους 10 νόμους του στοιχήματος. Όλα αλλιώς. Θα βγει το Άσο και over, θα βγει το over το απλό, θα βγει η Μπενφίκα. Όσοι την ακολούθησαν. Γκολ-γκολ μόνο. Πέρασε μόνο το γκολ-γκολ. Τι να κάνει το γκολ-γκολ. Λοιπόν, και φυσικά το τελευταίο ματς ήταν μια βόλτα της Ρεάλ. Πλέζεν Ρεάλ Μαδρίτης. 0-5, όπου εκεί έκανε 3 γκολ ο Μπενζεμά. Ο Μπενζεμά, ο οποίος κυρίες και κύριοι όλοι τον κυνηγούν χρόνια τώρα. Εγώ ξέρω ότι για 8 χρόνια είναι τον αντικατάστατο center for της Real. Έχει ήδη 4 Champions League και προχωράει.
όταν θα κλείσει τη στατιστική του, έγινε και ο πρώτος Γάλλος. Ναι, έγινε ο πρώτος Γάλλος, πέρασε τον Αραβή χθες, σκόρερ στο Champions League. Έχει φτάσει στα 60 τέρματα. Λοιπόν, αναφερθήκαμε λοιπόν στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση και να πάμε τώρα να ανοίξουμε το κεντρικό κεφάλαιο, να μιλήσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Έτσι και το σημερινό μάτς στη Βουδαπέστη. Πρώτον, Αλέκο, κάτι μου έλεγες εκεί, υπάρχουν προβλήματα. Για πες μου. Πολλά προβλήματα, βέβαια τα είπαν όλοι. Με τους φιλάθλους εννοώ, όχι με την ομάδα, μην αγώνεστε. Όλη μέρα οι ρεπόρτερ όλων των μέσων. Πρόβλημα με τα εισιτήρια. Και είναι και πολλοί γνωστοί μου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Βουδαπέστη, ψάχνουν τον τρόπο για να μπουν. Αλλά από ό,τι μαθαίνω και από τους ίδιους, αλλά και από τους φίλους ρεπόρτερ, είναι πολύ δύσκολο, όχι δύσκολο, ακατόρθωτο, έστω να πλησιάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο ή και με εισιτήριο, αλλά να μην είναι στο όνομά τους. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οπότε να το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο, μπαράκι, να βγουν σε ένα μπαράκι, μια καφετερία τη γνωστή εκεί τη Βουδαπέστη. Ένα εστιατόριο να φάνε και να κάτσουν εκεί να ξεκουραστούν και να δουν το μάτς, να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στους εαυτούς τους και κυρίως κατ' επέκταση στην ομάδα. Προσέξτε, ναι. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου από τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια προβλήματα. Γιατί η Ουγγρική αστυνομία είναι από τις χειρότερες. Δύσκολη αστυνομία. Λοιπόν, σε αυτή την πανέμορφη πόλη λοιπόν και στο Γκρουπάμα, έτσι λέγεται το γήπεδο της. Πανέμορφο. Ναι, πανέμορφο. 28.700 θέσεων, το οποίο σήμερα θα είναι κατάμεστο. 8 παρα 5 όγωνος, έτσι. 8 παρα 5. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, να πούμε λίγο τη σύνθεση της ομάδος. Έτσι. Ναι. Παίζει με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα δεν θα είναι γνωστή, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Ο Αντελίνο Βιερίνια δεν θα είναι στην δεκάδα, γιατί ένιωσε κάποιους μυϊκούς πόνους. Οπότε θα έχουμε Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα και Τόσκα. Εγώ θεωρώ ότι ο Τόσκα είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι ένα ωραίο κλασικό αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ, μπορεί να παίξει και θα προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα. Έτσι. Θα παίξει ο Πόντους, έτσι, ο Βέμπρου μαζί με τον Σάκοφ στη μεσαία γραμμή. Στη δεξιά και αριστερά θα είναι ο Λιμνιός με τον Ζαμπά. Και σέντερφο φυσικά, ο άνθρωπος εκτέλεση, έτσι, ο Πρίγιο. Λείπει ένας, νομίζω ότι είναι και ο Ελκαντορή. Και το θα έλεγα, μα αφήνω τον τελικό. Μα αφήνω τον τελικό πράγμα μπροστά. Και ακριβώς στη θέση. Μα εκεί έτσι θέλω να κλείσω. Ναι. Την αδυναμία μου. Συγνώμη. Η αδυναμία μου η μεγάλη. Ο Ελκαντορή θα παίξει δεκάρι σήμερα. Έτσι. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Έτσι. Θα δημιουργήσει φάσεις και ευχόμαστε να τις κάνει και γκολ. Το σέντερφορ ή το οποιοδήποτε έρθει από την πίσω πλευρά και σκοράει. Είτε ο Ζαμπά, είτε ο Λιμιός λέγεται αυτός. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός. Επίσης το ποσοστό του είναι πολύ δυνατό. Για να πάμε και στα στοιχηματικά μας. 2,44 το ποσοστό. 2,44. Ήταν 2,40, μεγάλος κιόλας. Ναι. Είμαστε. 2,44. Ο Άσος λοιπόν είναι στο 3,40. Ναι, ο Άσος είναι παγιαρά διάφορο. Σόφι. Έτσι, άμα δεν. Και μη δεν εγκυγκανιώντα αυτόν τον αγώνα από την Goldbet. Να τα λέμε αυτά. Η Goldbet η οποία χθες. Πήγε πάρα πολύ καλά σαν εταιρεία, γιατί οι παίκτες ακολουθήσαμε το χωματόδρομο και δεν πειράζει, γίνεται αυτό. Σήμερα έχει διάθεση, είπαμε η ζωή, ότι είναι ένα ατελείωτο Δούνε και Λαβίν. Έγινε χθες το Λαβίν, παίρνεις, σήμερα πάμε στο Δούνε. Πριν πάμε στα υπόλοιπα μάτς του Europa League, πρέπει να εστιάσουμε σε ένα μαγαζί, το οποίο μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Από σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτό, το Day Night, κυρίες και κύριοι. Day Night, τι είναι αυτό, θες να μου πεις, Σοφία, το βλέπω την απορία στα μάτια σου. Είναι και date και night, ναι, πάντως. Είναι ένα μαγαζί το οποίο θα δουλεύει. Έχει καφέ, έχει ροφήματα. Το day. Ναι, έτσι ακριβώς, το day, όπως το λες. Καφέδες αναψυκτικά, ποτά, γλυκά, με σαντουιτσάκια, σνακάκια, σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Βρίσκεται ακριβώς στη γωνία Κωνσταντίνου Καραμαλή, τέως Εγνατία, με μπότσαρι. Δεν γίνεται να μην το βρείτε. Και τυφλοί να είστε, οδηγείτε και πέφτετε πάνω του. Το μαγαζί είναι κούκλα κανονική και σας προκαλώ και σας προσκαλώ να περάσετε να το δείτε. Εγώ θα πηγαίνω εκεί και το στηρίζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, γιατί είναι τέλειο το αφεντικό και πάρα πολύ ωραίο το μαγαζί. Θα κάνουμε μια βόλτα και από εκεί, να ξέρετε. Να κάνουμε. Όλες αυτές οι διαφημίσεις που κάνουμε στους φίλους και γνωστείς, να ξέρετε, δεν παίρνουμε λεπτό του ευρώ. Είναι μέσα από την καρδιά μας. Κλείνει το θέμα. Και πηγαίνουμε στα πολλά, πολλά μάτς του Europa League που είναι σήμερα και θα τα περάσουμε εντάχει. Εσύ θα μου τα λες, Σοφία. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, και να ξέρετε, εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε εμείς από τα άτομα που λατρεύουμε τα άτομα που έχουν τα κότσια να σου πούν την αλήθεια, ακόμα και αν σε πληγώνουν. Εμείς θα τα λέμε εδώ τα πράγματα όλα με το όνομά τους. Ο νοόνο ή το ξέρει κάποιος που απευθυνόμαστε. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε όλα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάμε 6 παρα 10 σήμερα. 6 παρα 10 αποκλείεται το σωνορίζει. 17 και 50 τι ώρα είναι. 6 παρα 10, τι είναι αυτό, ποιος παίζει 6 παρα 10. Παίζει η Φενέρμπαχτσε με την Άντερλεχτ.
Τι λες. 6 παρά 10, ναι. Έχουμε μάτς στις 6. Φενέμπαχτσε Άντερλεχτ, αυτό το μάτς. Έτσι, η Φενέμπαχτσε είναι σε τραγική κατάσταση στην Τουρκία. Είναι πέμπτη από το τέλος. Ένα μάτς το οποίο εγώ εδώ βλέπω ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Γκολ-γκολ και over. Θα το ακουμπήσω αυτό το μάτς στοιχηματικά. Συ φίλε μου, Αλέκο, είναι ελληνομπέτη ή κάτι που δεν σε ενδιαφέρει. Τη Φενέμπαχτσε ξένα το παίρνει το μάτς. Η Γαλατασαράι νομίζω είναι πέμπτη από το τέλος. Όχι, μην το ξαναπείς αυτά. Να μην νομίζεις. Ναι. Τα νομίσματα δεν τράβω. Εδώ είμαι κάθετος εγώ. Ωραία, κάθετος. Ναι. Δεν θα παραπλανούμε τον κόσμο. Και η Άντερλεχτ δεν είναι στα καλύτερα της. Για πες μου δύο παίχτες της Άντερλεχτ, της μεγάλης Άντερλεχτ της εποχής στην οποία ζούσε στο Βέλγιο. Ξέρεις, για πες μου. Όλη τη σύνθεση. Για πες μου τη σύνθεση. Ξεκινάμε από τον Νίκο Ντεμπρέ, τερματοφύλακα. Βαν Μπίμπς από τη μία πλευρά. Πότε τοποθετείται χρονολογικά για να ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. 76-81. Πολύ ωραία, για πάμε. Ρέζεμπρικ, ο Χαν, ο. Ποιος άλλος είχε, Αυτά τα ελληνικά που κάνετε, που έχετε έπαρση. Συζητάμε δύο και μισό την δεκάδα και λες τρεις. Τους ξέχασα τώρα μερικούς, αλλά έτυχε να δω έναν αγώνα. Ποιο είδες εσύ? Άντερλεχτ, Μπάγερ Μονάχο, τελικό, σούπερ κυπέλο. Είχε κερδίσει η Bayern το πρωταθλητριών και η Anderlecht το κυπελούχο. Έτσι λεγόταν. Ναι. Και έπαιξαν το πρώτο μάτι στις Βρυξέλλες και κέρδισε. Ήταν 30 Αυγούστου, κάπου εκεί, τέλος Αυγούστου, 28-29 Αυγούστου. 4-1 η Anderlecht. Έβαλε δύο Βαμπίνς και δύο Ρέζεμπρικ. Και... Τι παίκτου ήταν ο Ρέζεμπρικ, τι αριστεύω πόλαβο είναι αυτό. Τι γλύκισμα παίκτη. Και ο Ρέζεμπεκ ποιο ήταν το μεγαλύτερο δοκάβι στην ιστορία του, πότε βγήκε? Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου με την Αργεντινή. Μπράβο, το 78. Το 78, τελευταίο λεπτό, στο 90 θα κέρδισε η Ολλανδία το παγκόσμιο κυπέλλου. Έπαιζε Αργεντινή, η Ολλανδία ήταν ο τελικός. Ναι. Ήταν 1-1 το μάτς. Οι Ολλανδοί είχαν ισοφαρίσει με ένα γκολ του Νανίγκα στα τελευταία λεπτά. Και στο 90 βγαίνει ο Ρέζεμπεκ μόνο του, κάνει ένα ωραίο τελείωμα γλυκό με το αριστερό του πόδι. Έτσι, και βάλα πάει στο δοκάρι. Σε εκείνο τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου από τους Αργεντίνους, ποιος ήταν αυτός που ξεχώρισε και ήταν ο στάβ του τελικού? Αν το ξέρεις και αυτός, ανεβάζω σε κατηγορία. Μάριο Κέμπες, που βάλε τα δύο τα γκολ. Μάριο Αλλά Κέμπες. Θέλω να μου πεις ποιος έβαλε το τρίτο τον γκολ. Το τρίτο. Ναι. Τι λες. Ναι. Πω. Εντάξει, φίλος μου ήταν, δεν τον ήξερε. Το νούμερο 7 της Φιωρεντίνα. Ποιάζε. Μπερτόνι. Δεν τον θυμόμουν με τίποτα. Τον θυμόμουν εγώ. Μπράβο, Αλέκο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γελιοποίησε το βασιλιά. Τον έδωσε φορά στο κοινό. Μπράβο. Ναι, ευχαριστώ. Ο Μπερτόνι. Μάλιστα. Και εκείνο το μάτς 4-1 η Άντερλεχτ. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε έναν ακόμα στις 6 παρα 10. Είναι η Αστάνα με την Γιάμπλονιτς. Αστάνα με τη Γιάμπλονιτς να παίξουν μόνοι τους, να απολαύσει το μάτς οι θεατές που θα πάνε εκεί. Ναι. Μένα είναι έξω από τη ζωή μου, παγερά διάφορα. Είμαστε Αστάνα. Στην Αστάνα είμαστε, γιατί έχουμε εκεί τον δανεικό μας παίκτη. Έχουμε συμφέροντα. Τον Ενρίκε. Έτσι. Οπότε είμαστε φιλοαστάνα, χωρίς να το ακουμπάμε το μάτς. Καζακστάν. Ναι. Εκεί. Συνέχισε. Λοιπόν, πάμε τώρα στους αγώνες που ξεκινάνε 8 παρα 5. Ξεκινάμε με Ραμπίν Βιέννης, Βιγιαρεάλ. Η Villarreal φιλοδόρησε με 5 τέρματα στην προηγούμενη συνάντησή τους. Παίξαν αυτοί οι δύο. Και τώρα πιστεύω ότι οι Αυστριακοί, έτσι, θα μπορέσουν να το πολεμήσουν το μάτς. Πιστεύω ότι είναι ένα μάτς το οποίο θα έχει γκολ. Απλό over 2,5. Πώς το βλέπεις εσύ? Σύμφωνο, σύμφωνο. Για προχωράμε. Λοιπόν, πάμε Σπαρτάκ Μόσχας με την Rangers. Σπαρτάκ, τα παιδιά, τα δικά μας. Τα δικά μας τα παιδιά. Τα δικά μας. Η Σπαρτάκ η οποία έζησε φέτος τη σημαίνει ανατροπή σε 20 λεπτά αγωνιστικά. Κάναν το λάθος να προηγηθούν μέσα στην Τούμπα. Και φυσικά τιμωρήθηκαν όπως έπρεπε. Και θα θυμάστε, σε όλη τη σεζόν, καμία ομάδα ή μία ακόμη θα ανατρέψει 0-2 ημίχρονο να το κάνει 3-2. Τότε έχει ποσοστό, φίλε, μπήκα και το είδα, να ανατραπεί το διπλό που είχε διαμορφωθεί τότε με 0-2 στο ημίχρονο, 300 ποσοστό το έδινε. Λοιπόν, Σπαρτάκ Μόσχας και Rangers, λοιπόν, ένα μάτσο το οποίο είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα και για μένα είναι νομπέτ. Προχώρα. Λοιπόν, μετά έχουμε την ομάδα Κράσνοντα με την Λιέγης. Σταντάρ Λιέγης. Η Κράσνοντα είναι μια ομάδα την οποία αντιμετώπισε και ο ΠΑΟΚ πριν από κάποια χρόνια. Είναι μια καλή έδρα και την βλέπω στον Άσο. Άσο και τι ποσοστό? 1,62. Είναι μια χαρά το 1,62 για την Κράσνοντα. Κάνει και κρύο εκεί, η Βέλγη είναι λίγο διαφορετική. Εντάξει. Στο πρώτο μάτι πώς είχε γνωριστεί, Σταντάρ Κράσνοντα? Δεν είναι πρώτο μάτι, είναι προηγούμενο. Το προηγούμενο. Συνέχισε λίγο.
Λοιπόν, μετά έχουμε Ακισάρ Μπελέντι για Μεσεβίλη. Τι σε μπερδεύουν, Ακισάρ Σπορ. Ακισάρ Σπορ Τουρκία με. Με Μεσεβίλη. Βλέπω ότι το διπλό είναι στο 1,29. Όχι, παγιαρά διάφορο, προχωράμε. Δυναμό Κιέβου με τη Ρεν. Δυναμό Κιέβου, όχι, δεν το ακουμπάμε για αυτό το μάτσο. Λάτσιο Μαρσέι. Μάλιστα, Λάτσιο Μαρσέι, εκεί θα γίνει ένα πολύ ωραίο μάτσο. Είναι μέσα στα τρία καλά της ημέρας. Έτσι, η Λάτσιο η οποία κατάφερε και απέδρασε μέσα από την έδρα της Μαρσέι την προηγούμενη φορά. Εγώ αυτό το μάτσο το βλέπω άσο και over. Η Μαρσέγη δεν είσαι καθόλου καλή κατάσταση. Έφαγε 4 την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Δεν έφαγε 4-3 από τη Μομπελιέ. 3-0 από τη Μομπελιέ. Ναι, 3-0. Λάτσιο και over. Άσο και over είναι και καλό το ποσοστό. Ναι. Όλα αυτά φυσικά μιλάμε κυρίες και κύριοι για Gold Bet με ασύγκριτες αποδόσεις, διαστημικές, τα πατάτε και πηγαίνετε και πληρώνεστε χθες. Και υπάρχει, ανοίγω μια παρένθεση, η Gold Bet σκέφτεται να θεσμοθετήσει να πληρώνει και τις σκέψεις. Δηλαδή, τι εννοούμε, για να γίνουμε σαφέστεροι. Γράφεται ένα στοίχημα το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, οπτικά να το βλέπει κάποιος. Υπάρχει ειδικό άτομο στην Goldbet που προπληρώνει το στοίχημα άσχετα με τα αποτελέσματά του. Και μόνο για τη σκέψη. Ναι, πληρώνει σκέψεις. Συνέχισε. Λοιπόν, μετά έχουμε Απόλλων Λεμεσού με την Άιντραχ Φραγκφούρτη. Τα Λουκάνικα. Ναι. Έτσι, τι να κάνει ο Απόλλων Λεμεσού με την Άιντραχ. Πόσο είναι το διπλό? 1,54. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή η Γερμανή, η οποία πάει εκπληκτικά αυτή η ομάδα, η Άιντραχτ, η οποία έχει στις τάξεις της, θα το λέω συνέχεια για να το μαθαίνετε, τον Γιώβιτς, βάλτε τον στη ζωή σας τον Γιώβιτς, αυτήν την παικτούρα την ατελείωτη. Εγώ δεν μπορώ, θα ακολουθήσω και αλλαγές να κάνει η Άιντραχτ και θεωρώ ότι είναι δύο σκάλες παραπάνω το γερμανικό επίπεδο ποδοσφαίρου με το κυπριακό. Οπότε διπλό και 1,53 πόσο είναι. Ναι, 1,54 το διπλό. Ναι. Λοιπόν, μετά πάμε Μάλμε με την Σάρτσμπορντ. Άστος για αυτούς, αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Δηλαδή εμείς έχουμε τόσα προβλήματα, θα βάλουμε και τα δικά τους μέσα στη ζωή μας. Όχι, έχουμε τόσα δικά μας. Προχώρα. Λοιπόν, μετά έχουμε Γκένγκ Μπεσίκτας. Α, εγώ είμαι φίλο Μπεσίκτας, για ευνόητους λόγους. Ασπρόμαυρα, ωραίο γήπεδο, ωραίο κόσμο. Έτσι. Αλλά και Γκένγκ είναι εκτελεστές χωρίς ανάσα. Γιατί αυτό το έδειξαν και στο προηγούμενο μάτς. Είναι λίγο μεγάλη διαφορά του άσου με το διπλό. Ναι, ναι, γιατί η Γκένγκ είναι ομαδάρα. Έπαιξε φανταστικά. Έκανε 2-4 το προηγούμενο μάτς που συναντήθηκαν μεταξύ τους. Πόσο είναι ο άσος στην Γκένγκ? 1,67. Και το διπλό της Μπεσίκτας? 5. Μάλιστα. Εγώ εδώ θα δώσω τη βόμβα μου και θα παίξω Μπεσίκτας. Διπλό. Ναι, διπλό της Μπεσίκτας. Ναι. Λοιπόν, μετά και επειδή έχουμε... είπαμε αρκετά, να ξεχωριστούμε λίγο να πάμε μια ανάσα. Έτσι, γιατί από το day night που έχει και delivery μας φέραν τους καφέδες, να τους πιούμε, κάνε ένα διαλυματάκι light. Επιστρέψαμε λοιπόν ταχύτατα. Έτσι, για πάμε, γιατί η ζωή είναι κίνηση, είναι λοιπόν, ρυθμός. Έχουμε το παιχνίδι VDBAUK. 8 παρα 5 επίσης. Αναφερθήκαμε και πιο μπροστά. Έτσι, η άποψη της διπλό. Διπλό, διπλό απλό. 2,44 και ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Είπαμε, η αντικειμενικότητα σε αυτή την ομάδα δεν θα υπάρξει ποτέ. Είμαστε σαφέστατοι. Εσείς από αυτά που ακούτε, έτσι κάνετε απαγωγή σε άτομο, βγάλετε, προσθέστε, βάλτε τα δικά σας, βάλτε το ένστικτό σας, κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι, εμείς εδώ απλά προτείνουμε. Εμείς είμαστε προπονητές ζωής. Λύστε τους κάβους στη ζωή σας, τους κάβους λέμε κύριοι, και σαλπάρετε μακριά από τα σίγουρα λιμάνια. Εξερευνήστε, ανακαλύψτε. Ζήστε τη ζωή σας. Πω, από τι αποφθέγματα λέμε πάλι σήμερα. Mm. Για πάμε. Λοιπόν, μετά έχουμε Μπάντε Μπορίσοφ με την Τζέλσι. Εδώ λοιπόν είναι το μάτς στο οποίο πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί η φίλη μας η Τζέλσι, την οποία την συμπεριφερθήκαμε με τόσο ωραία φιλοξενία, πρέπει να συμπεριφερθεί και αυτή ανάλογα, να πάει να κάνει ένα διπλό μέσα στην Μπάντε Μπορίσοφ, γιατί διάβασα την αποστολή της, είναι μια χαρά, μόνο ο Μωράτα δεν πήγε στη Λευκορωσία, οπότε έχουμε απέτηση χωρίς εισαγωγικά να παίξει όπως πρέπει. Ο Αζάρ είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Και ευχόμαστε να φέρει το διπλό, το οποίο σε συνδυασμό με το διπλό που ευχόμαστε για την ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, να μας βοηθήσει να ξαναέρθουμε σε τροχιά πρόκρισης. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Η ομάδα πρέπει να προχωρήσει και στο Europa Link. Το υλικό που έχει είναι τεράστιο, έτσι, της ομάδος, και δεν πρέπει να αναλωθούμε μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορούμε να κρατήσουμε 3 καρπούζια κάτω από μία μασχάλη. Έτσι είναι το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο, είναι και η συνέχεια στο Europa Link. Συνέχισε εκεί. Λοιπόν. Μετά το βίντεο πάω. Λοιπόν, η Arsenal Sporting Λισαβόνας. Μάλιστα. Η Arsenal είναι μια μηχανή, τον γκολ, σκοράρει ακατάπαυστα. Ο Emery την έχει δώσει νέα πνοή. Η μετά Wenger εποχή φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, Lacazette
σκοράρει ασύστολα. Ο άλλος, ο Μπαμαγιάνκ, ζωγραφίζει και αυτός. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πόσο είναι ο Άσος της Άρσεναλ? 1.31. Άσχετα που είναι 1.31, βάλτε το και μονό αποδεκτό αυτό αν θέλετε. Δεν ξεφεύγει ποτέ ο Άσος της Άρσεναλ. Βλέπετε τι λέμε εδώ. Έχει, ίσως μπορεί και μάλλον, Αλέκο. Ναι. Θα ξυπνήσει και δεν ήρθε, τον είπα, αλλά όχι. Δεν είμαστε διπλωμάτες. Για διπλωματικό σώμα δεν κάνουμε. Είμαστε κάθετοι. Άρσεναλ λοιπόν. Εκτός αν βλέπεις κάτι άλλο. Ο καθένας την άποψή του εκφράζει. Το βλέπεις τον Άρσεναλ σαν όβερ, τη βλέπεις σαν άσο, τι βλέπεις, για δεν βλέπεις σκοτάδια. Goal, ή θα παίζεις με τα κινητά. Goal, goal. Όχι, βλέπω μια φωτογραφία τώρα, στο Instagram ανέβασε ο Σταύρος ο Κόλκας, ναι, αργά χθες τη νύχτα, σε κάτι έρημο δρόμος στη Βουδαπέστη. Πολλές πιθανότητες να τον έχουν απαγάγει. Τι θέλει έτσι εκεί. Ο οποίος αναρωτιόταν, ήμασταν λέει στη Βούδα ή στην Πέστη. Ναι, αλλά είναι τόσο σκοτεινά. Ναι, έκαναν τέτοια. Δεν φοβάται αυτό το παιδί, δεν φοβάται. Εντάξει, άμα σε λίγο και την ώρα βλέπουμε ένα silver alert, χάθηκε στη Βουδαπέστη, έτσι, άνθρωπος με κάποια παραπανίσια κιλά, με μουσι και με μαύρη φανέλα, μαύρο μπλουζάκι. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, έχουμε την Μπορντό Ζενίτ. Θέλαμε έναν άνθρωπο εδώ να μας βοηθήσει την εκπομπή να ανταλλάξουμε απόψεις και πήρε ένα κινητό και μετά λένε γιατί υπάρχει βία μέσα στη ζωή μας. Άμα αρχίσουν όμως τα σκαμπίλια εντός των αγωνιστικού χώρου, θα έχουμε άλλα. Δεν μπορείς να το δεις αυτό μετά το κινητό, το παλιό κινητό. Ενημέρωση. Ενημέρωση τι τώρα, λέει, τόσο σε ψάχνουν όλοι. Ζήσε μέσα στην ασηματότητά σου. Εγώ θέλω, θέλω, θέλω να σε κάνω πρώτα κάτω. Τι να πω. Η Ζενίτ βλέπω να το παίρνει το μάτσο. Σαν τη βλέψη, δεν εμπιστεύομαι καθόλου τις γαλλικές ομάδες φέτος. Στην Ευρώπη. Ζενίτ με, γιατί μετεβελάθηκα τώρα με τον Αλέκο. Μπορντό. Μπορντό Ζενίτ. Μπορντό Ζενίτ. 0-1-0-2. Σκοράρει και ο δικός μας. Συνεχίστε. Λοιπόν, μετά είναι ένας αγώνας. Θα πω το δεύτερο όνομα. Ναι, εμείς. Πώς θα κάνουν αυτό, τι τυράνια σε κάνουνε. Μπολτάβα με την Καραμπάκ. Το μπροστά από την Μπολτάβα δεν μπορώ να το πω. Ας το εντελώς, Ας το εντελώς, σε τυράνια. Ας το εντελώς τώρα, εσένα ψάχνουν. Ψάχνουν το σοφάκι να το τυρανίσουν. Μισό λεπτό, κάπα λάμδα μαζί. Μισό λεπτό, θα κάνω. Θα κάνουμε μια παρένθεση εδώ, έτσι. Εσείς με τα περίεργα ονόματα, γιατί τώρα με το ίντερνετ μας ακούτε από παντού, από το Καζακστάν, από το Αζερβαϊτζάν, από τη Συρία, αλλάξτε τα ονόματά σας να μπορεί να τα λέει η Σόφη. Δεν με βγάζετε την ψυχή τη συνεργάτηδά μου. Ενώ ΠΑΟΚ, μπορείς να κάνεις λάθος στο ΠΑΟΚ. Όχι. Πώς θα κάνεις. Αβίαστα, όμορφα, ωραία. Συνέχισε. Οι μεγάλες ομάδες ξέρουν. Έτσι. Λοιπόν, ναι, μετά έχουμε Σλάβια Πράγας με Κοπενχάγη. 10 η ώρα. Έχουμε πάει στους αγώνες που ξεκινάνε 10 η ώρα τώρα. Σλάβια Πράγας με Κοπενχάγη. Έτσι, αυτό είναι ο ορισμός του over. Κατά την άποψή μου. Ενώ κυρίες και κύριοι, να ενημερώσω στο φιλοθέαμο κοινό ότι η παρουσία του Αλέκου εδώ είναι για τελευταία φορά. Δεν έρχεται να κάνει εκπομπή, δεν έρχεται να βοηθήσει. Ο άνθρωπος έρχεται για να ανταλλάξει μηνύματα και να βγει έξω και να πει: μα ακούσατε στην εκπομπή. Όχι, Αλέκο, δεν σε ακούει κανένας και αλλάζουν και εμάς. Δηλαδή, μας παίρνεις μαζί σου την καταστροφή. Συνέχισε. Λοιπόν, μετά έχουμε Δυναμό Ζάγκρεπ με την Σπαρτάκ. Εδώ να σε κάνει. Εντάξει, σε βασανίζουν, να το βλέπω. Ούτε ο Αθανάσιος Διάκος τα πιάνει. Προσπάθησα τουλάχιστον. Ναι. Καλά την είπε αυτή. Ναι. Πόσο είναι ο άσο τη Δυναμό Ζάγκρεπ? Λοιπόν, είναι 22, είναι αρκετά χαμηλό. Είναι απίστευτα χαμηλό, αλλά είναι και σίγουρο. Αυτό θα το βάλει μαζί. Άρσεναλ είναι για του φορτέξ το στοίχημα. Άρσεναλ μαζί με Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι ένα ωραίο πακετάκι. Φούστα μπλούζα. Άχαστο. Συνέχισε. Λοιπόν, μαζί και τον Ολυμπιακό έχουμε... θα είναι το τρίτο μάτσο. Μόλι θα κουμπίσουμε τον Ολυμπιακό. Έχουμε Μπέτι Μίλαν με μηδενική γκανιότα από κόλμπε. Εδώ είμαστε. Ορίστε λοιπόν κύριε, γιατί με κατηγορούσατε αρκετοί από εσάς ότι δίνω συνεχώς Μίλαν, έτσι, και πραγματικά έχω κάποια ευαισθησία, κάποια ιδιαιτερότητα απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Σήμερα δεν θα τη δώσω τη Μίλαν. Θα παίξουμε την Μπέτις, τον Άσο της Μπέτις, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και με τον Ολυμπιακό στάθηκε υπέροχα και μέσα στη Μίλαν ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι, και αξίζει λοιπόν να φάει τον Άσο της μέσα στα μούτρα και ό,τι ήθελε προκύψει. Ο Άσο της Μπέτις, πόσο είναι φίλοι μου Σόφη? Ένα λεπτό λίγο. Ο Άσος της Μπέτις. Ο Άσος της Μπέτις πρέπει να είναι και μεγάλος. Γιατί χρειάζεται αυτός. Είναι 2.24. Μια χαρά Άσος είναι. Είναι Άσος 2.24. Και Μπέτις λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε μετά Λουντογκόρετς με την ΑΕΚ Λάρνακας. Η Βουλγάρικη Λουντογκόρετς με τους φίλους μας τους Κύπριους. Οι άνθρωποι μπορεί να μαγειρέψουν και να κάνουν οτιδήποτε φαγητό θέλουν αυτοί. Η αποφασολάδα να ξεκινήσουν να σε βγει ψαρόσουπα και στο τέλος να φάμε κανένα μπιφτέκι με κασεράκια μέσα. Οπότε αφήστε τους ανθρώπους, αυτοί ξέρουν. Εμείς θα πούμε μόνο το αποτέλεσμα αύριο σε αυτό το μάτς. Μετά έχουμε Λεβερκούζεν Ζυρίχη.
η Leverkusen. Α, αυτή τώρα που μπήκε στη ζωή μας για να μας ισοπεδώσει. Εκεί, μόλις την παίζουμε εμείς, χάνει. Μόλις δεν την παίζουμε, κερδίζει 6-6 τα βάζει. Όχι 2-2, 6-6 τα γκολ. Έτσι δεν θα μας τρελάνει, θα την τιμωρήσουμε. Έτσι, εμπάρκο στη Leverkusen για τις επόμενες 4 μέρες. No bet. Έχουμε Rosenborg με τη Salzburg. Μάλιστα. Οι Νορβηγοί τώρα δουλειά δεν έχουν και πηγαίνουν έξω να παίξουν μπάλα. Όχι, τους παρατάμε. Ολυμπιακός με την Dundeland. Αυτό είναι το τρίτο match. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε εδώ είμαστε αντικειμενικοί, θα είναι ο αντίπαλός μας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φυσικά θα το χάσει το πρωτάθλημα από τον καλό ΠΑΟΚ. Έτσι, αλλά είναι μια καλή ομάδα και θεωρώ ότι η Λουξεμβουργιανή ομάδα δεν έχει καμία τύχη αυτή η Dundeland. Έτσι. Τι ποσοστό τη δίνει. Καμία τύχη. Ένα 16 είναι ο άστος, είναι αρκετά χαμηλό. Δηλαδή, Ολυμπιακός, Arsenal και Δυναμό Ζάγκρεμπ είναι για τους Φορτέξ. Έτσι, έτσι, για κάποιον που λέγω, θέλει να σχηματίσει τα σίγουρα. Άρα εσύ δεν μπορείς να το παίξεις αυτό. Να κερδίσει και να κάνει άμεσα ανάληψη τον πατηράκι. Και έχουμε και έναν τελευταίο αγώνα για Europa σήμερα. Για να ολοκληρωθεί λοιπόν έτσι, αυτή η στοιχηματική ταμπλέτα θα έλεγα. Celtic Λειψία. Ωραίο μάτς αυτό. Το είναι ωραίο μάτς Celtic. Ενδιαφέρον και ο άσος και το διπλό μπορώ να πω και το χ. Πόσο είναι το over σε αυτό το μάτς? Το over σε αυτό το μάτς, δώστε μου λίγο ένα λεπτό να μπω να δω τα ειδικά στοιχήματα. Η Celtic μια ομάδα από την οποία πέρασε εκεί ο Σαμαράς, ο ποδοσφαιριστής ο Έλληνας, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ σε ελληνική ομάδα. Ναι. 1.72. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Celtic και 1.72. Έχει αρκετούς αγώνες σήμερα. Τώρα, Αλέκο, η ερώτησή μου έρχεται σε σένα, επικεντρώνεται. Θα παίξω γιατί... αυτά που παίζουν οι Fortex. Και πώς, Βαλέκο, θα παίξεις, πώς θα πληρώσεις, θα τους πεις, θα σας φέρω σε λίγο τα λεφτά. Ε? Και περιμένετε λίγο και αμάτια. Βγάζει δύο ποσοστό. Βγάζει παραπάνω. Βγάζει, να πάρεις, να έχεις κουκουμπιτεράκι. Θα πάρουμε ένα χιλιάρικο. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Και τώρα ερχόμαστε στην κεντρική ερώτηση ημέρας. Πώς εσύ, ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έχεις ακολουθήσει τόσες και τόσες φορές την ομάδα, έτσι, θα κάτσεις σήμερα μπροστά σε αυτό το κουτί, στην τηλεόραση, για να τον απολαύσεις από εκεί. Τι έγινε, Αλέκο, καταστράφηκες? Όχι, γι' αυτό είμαι λίγο έξω από τα νερά μου. Στα ψάρι που λένε έξω από τη γυάλα. Για επαγγελματικούς λόγους δεν μπόρεσα να πάω στην Ουγγαρία. Και δεν θα πάω ούτε και στη Τζέλσι. Μια καταστροφή. Τελείωσε. Μια καταστροφή. Υπάρχει ισοπαίδωση. Ισοπαίδωση. Είμαι πολύ λυπημένος. Κλαθμοί και οδυνοί πλέον. Μόνο έτσι σε καλύπτουμε. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με σένα. Δεν αναστέλλονται αυτές οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν μπορούν να πάνε πίσω. Όχι, όχι. Δυστυχώς όχι. Μου αρέσει που επικρατεί στη ζωή σου αυτός ο άκαβδος επαγγελματισμός. Η Πέμπτη είναι η πιο δύσκολη μέρα μου, προς το παρόν. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω, επειδή είσαι ευέλικτος, σαν ένας άλλος καλός και σύγχρονος σκιέρ, έτσι θα πας ανάμεσα από τα πασαλάκια και θα βρεις την άκρη, γιατί η ομάδα είναι η αλήθεια ότι έχω μιλήσει με στελέχη της, με παίκτες και με διοίκηση, ότι τους λείπεις. Τους λείπεις πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε λίγο για τα ποδοσφαιρικά μας τώρα, να πάμε σε μια άλλη ομάδα της πόλης, στον Άρη, ο οποίος ταλανίζεται τώρα με το πρόβλημα της αλλαγής προπονητή. Κύριοι στον Άρη, θα μπω λίγο μέσα στα εσωτερικά, διάβασα έτσι, ότι ανάμεσα στους υποψήφιους προπονητές υπάρχει και κάποιος Κύπριος. Κύριοι ντροπή, έτσι, μακριά τώρα και αγαπημένοι, έτσι, αν είναι δυνατόν η ομάδα του Άρη να ψάξει να βρει Κύπριο προπονητή. Έτσι. Αυτό τον βγάζετε από τη ζωή σας. Είναι κατεύθυνση από εδώ. Υπάρχουν τόσοι άλλοι αξιόλογοι που θα βρείτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι η διοίκηση θα κάνει στο τέλος την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αλλά θα είναι ένας προπονητής αντάξιος των προσδοκιών της μεγάλης αυτής ομάδας της Θεσσαλονίκης. Έτσι, κάτι Κύπριος διάβασα. Δεν κατάλαβα γιατί έφυγε ο προπονητής τους, δηλαδή τι περίμεναν κάτι παραπάνω. Εκεί είπαμε τι έγινε. Εκεί έγινε έπαυση στα πρώτα ματς. Έτσι, ας κοιτάξουν από εδώ και πέρα, γιατί είπαμε. Τα δύσκολα, έτσι, είπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ενός κακού μύρια έπονται, είπαν. Και επειδή τους αρχαίοι Έλληνες ξέρεις τι κάνουν αυτοί, δεν δούλευαν, δεν κάναν τίποτα, ήταν εκεί όλη τη μέρα στην πνίκα, στις συναγωγές, μαζευόντουσαν, ανταλλάσσαν απόψεις. Φιλόσοφοι άνθρωποι, κατάλαβες. Είχαν τους σκλάβους που κάναν τις δουλειές όλες τις άλλες, αλλά και λέγαν τα ωραία τους. Που μείναν στις ιστορίες, μείναν στους αιώνες των αιώνων. Ωραία, τι είπαν, δεν είπαν ενός καλού μύρια έπονται, ενός κακού. Οπότε τι πρέπει να κάνετε, να κάνετε τη Ιαπωνέζικη παροιμία, η οποία λέει. 7 φορές θα πέσεις, 8 θα σηκωθείς. Ιαπωνέζοι αδελφέ, πολύ μπροστά. Ποιότητα, χρόνια, φιλόλογοι, φιλόσοφοι. Και έχουν μια άλλη κουλτούρα, αλλά είναι κουλτούρα που βασίζεται και στη φιλοσοφία. Ναι, πολύ μπροστά. Οπότε εμείς επειδή θέλουμε έναν υγιή και ανταγωνιστικό Άρη, από την εκπομπή αυτή τη Βασιλική,
ευχόμαστε να είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ο επόμενος προπονητής και να μην είναι κάποιος που θα ψάξουν οι άνθρωποι σε 4 εβδομάδες να να τον αλλάξουν και πάλι. Να κλείσουμε λοιπόν από αυτή την επαφή μας που κάναμε με τον Άρη, περάσαμε και από εκεί, ενημερώσαμε. Να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Να πάμε στον Παναθηναϊκό και στο Δόνη, έτσι, με τον οποίο έχεις μια συμπάθεια, Αλέκο. Και θέλω λίγο να μου πεις έτσι επιγραμματικά αυτήν όλη την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να μιλήσουμε. Γιατί έχουμε και φίλους του Παναθηναϊκού αρκετούς. Και λένε δεν δίνεται πολύ χρόνο στην ομάδα μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε πολύ χρόνο. Σίγουρα. Και το ξέρετε εδώ πέρα ότι υπάρχει παοκτσιδηλίκη λίγο στο έπακρο. Έτσι και αναφερόμαστε και τις άλλες ομάδες αντικειμενικά και λίγο. Η προσπάθεια του Παναθηναϊκού φέτος είναι αξιόπινη. Αξιοθαύμαστη. Αξιόπινη θα πηγαίνει φυλακή. Ναι, αξιοθαύμαστη, ναι. Θέλω να πω. Λοιπόν, αλλά πρέπει να δούμε αν έγινε από ανάγκη ή είναι ένα σχέδιο που άρχισαν και θέλουν να το συνεχίσουν αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο ότι ναι, είναι από ανάγκη. Από ανάγκη έγινε, αλλά θα το συνεχίσουν αν βρουν κάποιον επενδυτή κτλ. Ή θα προχωρήσουν σε μεγάλες μεταγραφές και όλοι αυτοί οι 2-3 καλοί πιτσιρικάδες που έχουν. Έχει πραγματικά μια τετράδα καλών παικτών. Καλών παικτών, ναι. Και ο Μποτσούκης, πράγματι, σε έχω ακούσει να λες τα καλύτερα λόγια. Φαίνεται ότι είναι πάστα, είναι μια καλή πάστα. Και είδες όμως, δεν ήμουν αβιαστικός για τον Μποτσούκη. Ήθελα να έχω άποψη να το δω σε 5-6 μάτς. Γιατί ένα μάτς καλό και δύο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ναι, ναι, είναι πολύ καλό. Χειρίζεται πολύ καλά το αριστερό πόδι. Βλέπει, σηκώνει κεφάλι, βλέπει. Ειδικά ο Παναθηναϊκός, φίλε μου Αλέκο, έτσι, είχε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο πριν από χρόνια στις τάξεις του, το Σωτήρι Τονίνη, που είχε παίξει στα 16-16,5 Αλφα Εθνική. Το πήραν το παιδί, το τρελάνανε. Ναι. Το τρελάναν, τον είπαν ότι είναι. Τι να πούμε τώρα. Καινούριο δωμάζο, τι δεν είπαν. Τα πάντα. Και το ισοπαίδωσαν το παιδί. Δεν είχε τη δυνατότητα. Και δεν συμπλήρωσε τώρα τα 30, νομίζω, και δεν έχει ομάδα. Είναι κάπως ο Ισραήλ. Τίποτα. Γυρνάει, άγεται και φεύγεται. Κάνει ομάδες β' εθνικής. Τελευταία μου πληροφορία εμένα είναι ότι θα παίξει σε μια οικοδομή, σε μια ομάδα μια οικοδομή επάνω στην ταράτσα. Θα παίξουν του απέναντι. Ο Παναθηναϊκός εκτός από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τα άλλα όλα μάτσα τα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Γρήγορα, έβγαζε συνδυασμούς, έβγαζε φάσεις. Είναι μια ομάδα που έχει συμπάθειες. Η ΑΕΚ θεωρείς ότι θα είναι διεκδικήτρια του τίτλου μέχρι το τέλος μαζί μας ή θα καταρρεύσει? Εγώ μπορεί να μην καταρρεύσει, αλλά δεν θα είναι διεκδικήτρια. Θα βρει μπροστά της πολλά προβλήματα, ήδη έχει μερικά. Με τον Μπακασέτα, τραυματισμούς και εσωτερικά πιστεύεις προβλήματα. Πιστεύεις ότι δεν έχει βαθύ ρόστερ? Ναι. Και χθες έγιναν ορισμένα επεισόδια μεταξύ των παικτών. Δεν ξέρω, μα είδες ο Τσόσιτς τράβηξε, λέει, την κουτσίδα. Ναι, του αυτά, είναι, τα λοιπά. Αυτά είναι ντροπή. Αυτά όμως είναι ντροπή και έσχο, δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα από ό,τι είχαν πέρυσι. Αυτός ο Τσόσιτς χθες που πριν γίνει το πέναλτι στη φάση, γιατί το έβλεπα εκεί την ώρα, το λεπτό σε λεπτό περνούσε από εκεί, έχει ένα διαιτητή που ένα λεπτό σταματάει, δεν αφήνει το κόρνερ να εκτελεστεί και τον εξηγεί τον Τσόσιτς, μην τραβάς το Λεβαντόφσκι, του το λέει ξεκάθαρα, μην τον κάνεις, μία από εδώ, μία από εκεί, και σαν τον έλεγε πάνε τράβα τον. Γίνεται το κόρνερ, δεν το βλέπει ο διαιτητής, πραγματικά το δίνει ο βοηθός, αλλά το βλέπει. Τι είναι, φίλε, αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν θα σε δούνε. Και για τους φιλάθλους της ΑΕΚ είδαν είδαν στο πετσί τους αυτό που ζήσαμε πέρυσι εμείς με το Βαρέλα. Δηλαδή, ο διαιτητής να δείχνουν γκολ και τα λοιπά. Δηλαδή, ένα τέτοιο σκάνδαλο, όχι σκάνδαλο, να πω ένα πισωγύρισμα των διαιτητών. Να, αυτό που είπαμε για βαθύ ρόστερ, κοιτάω τους παίκτες που έχει σήμερα στον πάγκο ΠΑΟΚ. Είναι στον πάγκο ο Ρέι, ο Χατσερίδης, ο Κάνιας, ο Μαουρίσιο, ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας, ο Ουάρντα και ο Ακπόμ. Με ένα πρόσφατο, με μια γρηγοράδα που κάνω μέσα στο μυαλό μου μαθηματική, αυτοί οι παίκτες κοστίζουν στην ομάδα πάνω από 5,5 εκατομμύρια συμβόλαια. Είναι στον πάγκο. Αν βγάλουμε τον Ακπόνγκ που δεν τον ξέρουμε πολύ, ποιος άλλος από αυτούς τους παίκτες δεν θα ήταν βασικός σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα? Όχι απλώς βασικός, θα ήταν ακαγωνιαίος λίτρος της ομάδος. Θα ήταν ομάδα, η ομάδα θα στηριζόταν πάνω σε αυτόν. Εδώ θέλω να δώσω τα εύσημα εγώ, βλέποντας τις αλλαγές, στον Ρέι, ο οποίος κάθεται στον πάγκο υπομονετικά. Περιμένει πότε θα ξαναέρθει η ευκαιρία του. Και όλα αυτά αποπνέουν από το πολύ καλό κλίμα που έχει η ομάδα. Γιατί το παιδί ήρθε από την Αργεντινή, θεώρησε ότι θα είναι βασικός, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί. Ήρθε ο Πασχαλάκης από πίσω, ο οποίος πηγαίνει καταπληκτικά, η ομάδα στο ποτάθλημα έχει δεχτεί μόνο 3 γκολ. Έτσι, και δεν λέει κουβέντα, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Έτσι ακριβώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Βέβαια είναι και το καλό του συμβόλαιο που έχει. Και το καλό συμβόλαιο, ναι, αυτό λέει. Αλλά είναι επαγγελματίες. Ο Χατσεβίδης βλέπεις, δεν παίζει, αλλά λέει τα λογάκια του. Θα φύγω, θα κάνω, δεν θέλω, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Ναι, δεν πειράζει. Καλό δρόμο άμα δεν αντέχει. Η ομάδα πάντα και πάνω απ' όλα κοιτάμε
το καλό της ομάδος. Η εξίσωση και στο τέλος δεν είναι θετική, μόνο όταν όλοι υπακούν από πάνω προς τα κάτω πηγαίνουν όλα σωστά. Με βάση τον πρόεδρο, ο προπονητής, όλα να είναι μια αγαπημένη, μια ωραία οικογένεια με ένα πολύ όμορφο κλίμα. Πάντως ο Χατσερίδη, αν δείξει αυτό που λέει τώρα και, και φύγει τον Ιανουάριο. Το Ιανουάριο, θα είναι κάτι πολύ καλό και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για μας, να πάρουμε κάποιον άλλον καλύτερο. Δεν κόλλησε. Έχουμε περάσει 5 μήνες. Αν είναι σωστός, εγώ δεν παίζω. Θέλω να πάω σε μια ομάδα που να μην καθίσει πάνω στο συμβόλαιο. Θέλω να πω, γιατί το συμβόλαιό του είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Όχι, το μεγαλύτερο πρέπει να είναι του Πόντους. Του Πόντους. Ένα από τα μεγαλύτερα. Είναι σαφώς, σαφέστατα. Φίλοι μας, Σόφη, η Κολμπέτ και σήμερα είναι έτοιμη να μαζευτεί στοιχηματικά. Πανέτοιμη. Έχει, γιατί και σήμερα έχει και Euroliga. Ακριβώς, έχουμε και Euroliga σήμερα. Έχουμε ένα πρόγευμα. 4 μάτσα έχει σήμερα. Αλλά έχει και Euroliga σήμερα. Έτσι, ανέφερε λίγο σε παρακαλώ τα μάτσα Euroliga. Γιατί με βλέπω σε πολύ καλό μότο στο μπάσκετ. Φυσικά. Μπορεί να ξεκουραστώ για μέσα στο ποδόσφαιρο να δουλέψω λίγο μπάσκετ. Εννοείται ότι σταματάμε από κάποιο άλλο στοίχημα και παίζουμε κάτι άλλο. Δεν σταματάμε από τον τζόγο. Ο τζόγος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. 9 η ώρα σήμερα. Παίζει η Μπάγερν με την Νταρουσάφακα. Την έχεις μάθει την Νταρουσάφακα πιο καλά από αυτούς. Καλά, το λέω. Έχω γίνει εξαίρεση. Άσε που πιστεύω ότι μέσα στην ψυχούλα σου είσαι και λίγο Νταρουσάφακα πλέον. Μπορεί. Λες τόσο καλά. Μπάγερν με Νταρουσάφακα, ωραίο μάτσα Euroliga. Αλλά δεν το ξέρω καθόλου για να κρίνω τις ομάδες. Για πες πώς είναι ο άσκοπος το διπλό, έτσι. Λοιπόν, 1-23, 4-39. Όχι, 1-23 δεν το βάζουμε στο μπάσκετ. Προχωράμε. Λοιπόν, μετά έχουμε 9 και 5. Μακάμπι Τελαβίβ με Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ ωραίο μάτσο αυτό θα είναι. Εκπληκτική έδρα. Ωραίο αυτό. Δεν παραβαίνω να το δούμε γιατί είναι ο ΠΑΟΚ φυσικά. 8 πάμε 5. Ενδιάμεσα θα κλέβουμε λίγο σπαστά. Μετά πάμε 10 παρατέταρτο. Μιλάνο Τσεσεκά Μόσχα. Ματσάρα. Πόσο είναι ο άσο εδώ? 2-4. Εδώ κυρίες και κύριοι. Στο μπάσκετ οι γνώσεις μου είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αυγό θα με έλεγα. Όμως θα δώσω τον άσο του Μιλάνο. Αρμάνι Μιλάνο. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πήρε αυτό με τον Παναθηναϊκό. Οι άλλοι έχουν 5-0 νίκες στη Τσεσεκά και κερδίζει παντού. Χάσουν και κάπου. Εντάξει. Δεν είναι τόσο τρένο. Δεν θα γίνει ΠΑΟΚ τη Τσεσεκά. Εδώ και ο ΠΑΟΚ έκανε ισοπαλία. Και έχουμε και τον τελευταίο αγώνα για την Ευρωλίγκα σήμερα. 11 παρατέταρτο. Grand Canaria με Ανατολού Εφές. Σε βλέπω σε Έχω εφέ, γίνει εξπέρ. Λίγο και στα σύμφωνα να μην έχουν τόσο πολλά. Δεν φταίει. Πι λάμδα ζει τα έψιλο μαζί σε βάζουν. Τα φρό, νι, αλφα. Αν είναι δυνατόν. Πολύ καλό μάτς και αυτό. Πάρα πολύ καλό μάτς και μπορεί να πατηθεί. Μπορεί να πατηθεί στο over. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που βλέπει Euroliga, ασχολείται με την Euroliga, οι γνώσεις του είναι καταπληκτικές. Χθες είχαμε NBA, πάλι παίζανε, γινόταν ο χαμός του χαμού. Εγώ ήμουν αξάγρυπνος, γιατί είπαμε έχουμε περιορίσει δύο πράγματα, έχουμε κόψει από τη ζωή μας, τη χρήση του ύπνου και τα χρήματα. Αυτά τα βγάλαμε από τη ζωή μας, αφού πάμε από το λεφτόδεντρο και κόβουμε. Εσύ Αλέκο, έχεις λεφτόδεντρο στο σπίτι σου? Ευρώδεντρο. Όχι. Άμα φύτευε σε ένα τέτοιο δέντρο, τι θα έβαζε να βγάζει, 10 ευρώ, 20 ευρώ ή 500 ευρώ. 500 ευρώ κατευθείαν. 500 ευρώ θα δικώσουν να πιέσει όμως. Λοιπόν, τι ωραία, χθες, να φύτευαν τα παρακλάδια. Χθες έγινε, δεν είπαμε για το βόλεϊ που έχασε ο ΠΑΟΚ. Όταν χάνει το περνάμε έντεχνα στα μουγκά. Ξεναχωρέθηκαν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ και εμείς, γιατί πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα και ήταν ένας αγώνας κρίσιμος για να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Βέβαια έχει και τον επαναληπτικό, αλλά χθες η εμφάνισή του δεν ήταν και πολύ καλή. Ανάλογη των προσδοκιών. Ανάλογη. 3-0 χάσαμε, σχεδόν εύκολα θα πω. Από κατώτερους αντιπάλους. Εντάξει φίλε, αυτή είναι η μαγιά του αθλητισμού. Εγώ το βόλι δεν μπορώ να το αγαπήσω γιατί δεν έρχονται σε επαφή οι παίκτες των ομάδων. Αυτό είναι το ντεζαβαντάζ που φυσικά όταν βλέπεις ένα βόλι σε υψηλό επίπεδο και το γυναικείο το απολαμβάνεις. Το γυναικείο είναι πολύ καλό. Εσύ το έχεις άποψη για το γυναικείο βολή? Ναι. Περιμέναμε κυρίες και κύριοι τον Αλέκο από τον Άγιο Νικόλο Χάλκη Δικής να εκφέρει γνώμη έτσι, για το γυναικείο βολή. Πες μου δύο ομάδες γυναικείου βολή. Είδα τον τελικό παγκοσμίου την Σερβία, μια τρομερή ομάδα με τρομερές αθλήτρες, μια Μίτροβιτς νομίζω την έλεγαν. Εκτός από το ότι ήταν κουκλάρα, αλλά ήταν καταπληκτική. Αυτό είναι αδιάφορο. Καλή αθλήτρια ήταν. 21 χρονών. Καρφί, δύναμη, τα πάντα. Μπλοκ. Αυτό είναι. Μιλάς για. Ωραία, Λέκο, για πες μου, ποια ήταν η κορυφαία ομάδα της Θεσσαλονίκης στο γυναικείο βόλι για 15 χρόνια. Καμία σχέση. Δεν ήξερες. Το φιλαθλητικό δεν τον έχεις ακουστά. Όχι. Όχι. Γιατί μάγκησες προηγουμένως και μας πεις τον Περντόνι και μας διέσαιρες ραδιοφωνικά. Και καλά έκανε. Που δεν ήξερες ποιος. Όχι, πολύ καλά έκανε. Ένα σκόρερ. Ναι.
Είσαι έτοιμος να δεχτείς καμιά ερωτησούλα? Εκεί. Ποιο δεν έπαιζε, ποιος. Δεν έπαιζε στην Εθνική Ολλανδίας, φυσικό είναι να το ξέρεις, αλλά για ποιον λόγο? Ο Μπέρκαμπ. Όχι. Που δεν πετούσε. Τότε, εκείνο το. Το 78 τότε. Το 78. Άκου, το 78 ήμουν 11 χρονών. Ξεκινάμε τα βασικά. Δεν έτσι, έπαιζε αυτά... ο μεγαλύτερος, δεν πήγε ο μεγαλύτερος Ολλανδός παίκτης. Ο Κρόιφ. Ναι, ναι, ο λόγος ναι. Ήταν, ο λόγος ήταν, αντιδρούσε στο καθεστώς της Αργεντινής. Γιατί ήταν ο Πινοσέτη Χούντα, δεν ήθελε να πάει να δώσει κύρος σε αυτή τη χώρα και στο καθεστώς της. Και δεν πήγε. Παρόλο που και η Βασίλισσα και όλοι έπεσαν στα πόδια του να πας, αυτός αρνήθηκε. Τότε τον παραδεχόμουν τον Κρόιφ. Να ξέρεις, υπάρχουν παίκτες που τον Κρόιφ τον κατατάσσουν στους τρεις μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο κομμάτι. Εγώ θα έβαζα. Ένας παίκτης ο οποίος ακουμπούσε την μπάλα και δεν την κοιτούσε. Είχε ένα τέτοιο στυλ απίστευτο. Ένα αέρινο μακρινά. Και είχε μια αίσθηση περιοχής απέναντι προς όλους. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το πέναλτι που κέρδισαν στον τελικό με τη Γερμανία που έχασαν βέβαια. Που χάσανε 2-1. 35 πάσες που αλλάξαν. Ναι, αλλάξαν την μπάλα πέρα τη Γερμανία. Μόλις ήρθε η μπάλα, αν δεις τις. Κοντεβόλ με τρίπλα ταυτόχρονα από κάτω. Μόλις ήρθε η μπάλα στο Κρόιφ, κάθεσε σε το άλογο που ήταν έτοιμο να χυμίξει. Και όρμηξε μπροστά. Και έφτασε στην περιοχή και ο Φόξ τον ανέτριψε φυσικό και έρχεται. Δεύτερο λεπτό κατευθείαν. Πρώτο, δεύτερο λεπτό, ναι. Δεν ακούμπησε μπάλα, παίκτη τέτοια. Παίκτη τη Γερμανία. Και βάλαν γκολ τότε τα δύο τη Γερμανία, από τα θυμάσαι εσύ όλα. Με πέναλτι ο Μπράιντνερ και το Μίλλερ το 2-1. Ωραία, σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, Αλέκο. Παρακαλώ. Είσαι μια κυρία. Αλλά είμαι μια κυρία. Να κλείσουμε. Υποθετικά. Α, υποθετικά. Έτσι. Και λέει. Λέω, μήπω ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Ναι, λέω, παιδί μου, λέω. Ναι. Δεν μπορώ να σε δω ερωτικά, σου λέει. Ναι. Έτσι. Εκεί τότε ανεβαίνει ψυχολογικά, κατεβαίνει, πώ αισθάνεσαι. Η κυρία να πει. Δεν μπορώ να σε δω ερωτικά εσένα, Βαλέκο. Γιατί να ανέβει. Γιατί να ανέβω. Ισοπαίδωση, τέρμα. Γεια. Πώ να με δει, σαν τι. Εκτό και αν σου είναι αδιάφορη. Σαν αυτοκίνητο, σαν τι. Εκτό και αν σου είναι αδιάφορη, οπότε λε, δεν με απασχολεί. Ναι. Σοφή. Παρακαλώ. Εδώ. Θέλω να κάνει ένα ωραίο γλυκό κλείσιμο όπω κάνει κάθε φορά. Να πει τα δικά σου, να πει τα δικά σου. Εδώ ο κόσμος λέει ότι ο βασιλιάς ήθελε να είναι, λέει, Βουδαπέστη, λέει, σήμερα. Σαν τρελός. Ποιο δεν θα ήθελε. Ψυχή και σώματι. Και είμαι εκεί με το ψυχή, με το σώματι. Και ένα πρόβλημα υπάρχει. Να δώσουμε λοιπόν χαιρετήματα σε όσους μας ακούνε. Λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας ότι στο Open TV θα παίξουν, λέει, δύο τελικοί. Boca Junior River Plate. Τέλειο. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Τελική Κόπα Λιμπερταδόρες. Δέστε το. Όλους σας παρακινώ να καθίσετε να το δείτε το τι θα γίνει. 10-11 είναι ο πρώτος τελικός. Τώρα, αύριο. Εγώ θα ήθελα να δω κάποια στιγμή ένα τέτοιο μάτς κάτω στην Αργεντινή και ένα ντέρμπι στην Τουρκία. Ναι, είναι πολύ ωραία. Φενέρμπαξε, είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά με το Σταύρο, το συζητούσαμε, να είχαμε όλη την οικονομική δυνατότητα ή πόσο ήταν το περισσότερο, να κάνουμε αθλητικό τουρισμό. Μπράβο. Σόφη. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέκο για την παρέα. Ευχαριστούμε, του. Ναι. Ευχαριστούμε γενικά όλους τους καλεσμένους αυτό το διήμερο. Ναι. Ήταν ωραία. Εσείς φυσικά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη σελίδα της Goldbet. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορείτε έτσι να κάνετε μια ξενάγηση, μια βόλτα, να δείτε τις υψηλές αποδόσεις που προσφέρει η εταιρεία και τα ειδικά στοιχήματα που έχει σε κάθε αγώνα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ειδικά στοιχήματα και με ασιατικό handicap, να τα λέμε αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, εδώ 2 η ώρα, με το Σταύρο αυτή τη φορά. Για να σχολιάσουμε λοιπόν, ελπίζω, τη νίκη του ΠΑΟΚ αύριο. Ακολουθεί λοιπόν ο Γιώργος ο Ζαγόρας, καθίστε τον και απολαύστε τον.